Πες ότι δεν το είπα να πούμε. Πες ότι δεν το είπα. Λοιπόν, διανομή δυνάμεων. Ξεκινάει με δύο χαφ. Φουλάρι. Κάνει τα δύο γκολ. Γιατί άμα φουλάριζε και δεν έκανε τα δύο γκολ, ήταν δράμα η κατάσταση. Τα έκανε. Τα έκανε. Τα έκανε τα δύο γκολ. Και μετά από το 55ο λεπτό, ο κακός Άγιαξ, σαν ο κακός Άγιαξ στην εκτέλεση, έχει πάρει 82-18 την κατοχή και έχει κάνει τον ΠΑΟΚ σάκο του μπόξ. Λογικό. Όχι, όχι λογικό. Έπρεπε ο Μπίσεσβαρ να φύγει νωρίτερα. Όχι, έπρεπε να μην μπει ο Μπίσεσβαρ. Έπρεπε να μπει αργότερα. Δηλαδή να μην ξεκινήσει βασικός. Όχι, τρία χαφ και ο Πέλκας. Για να φύγω στην κόντρα. Και όταν, όταν θα χρειαστώ τον Μπίσεσβαρ για να μου κρατήσει και την μπάλα. Αυτό λέω, γιατί, να μπει αλλαγή. Γιατί να θέλω να κρατήσω και εγώ την μπάλα, να είναι φρέσκος. Άρα ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας δεν χρειαζόταν από την αρχή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ το είπα πριν το μάτς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το επιλέγει στα μάτς χαμηλής δυναμικής όπως στα μάτς του προαλήματος και λογικό να του βγει. Ναι. Γιατί έχουν μεγάλη ποιότητα και ιδίως στην επαφή. Από εκεί και έστερα τώρα το μάτς με τον Άγιαξ έπρεπε να το προσεγγίσει με γεμάτο κέντρο. Ναι. Με γεμάτο κέντρο. Η έκπληξη με τον Ακαντουρί, ο Ισίτη πολύ μέτριος. Τώρα ποιος μπορούσε να χωρέσει τα μέτριος. Μέτριος. Πώς κακός. Δεν μπορούσε να προσφέρει. Τον άρχητο για να κάνω βάλω εκεί πέρα το βάψω μαύρο, καλύτερα θα παίξει. Μα τι μέτριες ρε. 1,90 δεν έχει κεφάλι. Δεν πάει να πηδήξει κεφαλιά. Γίνονται σέντρες σε λίγες που γίνανε καθαρίζω βαρέλα. Χαμηλά φάουλ και κάρτα. Δεν έχω δει τον Ροντρίγκο με την έννοια να παίξει ο Ροντρίγκο δεξί μπακ και ο Μάτος οχτάρι.